πρέπει να τον ενημερωθεί και ο φύλακας κόσμος της περιοχής μας ότι ξεκινάνε πλέον τα πλέον και αν δεν τα γνωρίζουν έτσι, να δούμε τα μπαράζ που όπως τα λέγαμε όλα τα χρόνια, γιατί οι περισσότεροι έτσι τα ξέρουν και έτσι τα θυμούν. Ξεκινάει λοιπόν ένα δεύτερο πρωτάθλημα με 6 αγωνιστικές. Να ενημερώσουμε λοιπόν τον κόσμο το δικό μας ότι παίζουμε την πρώτη Κυριακή, την τέταρτη Κυριακή και την έκτη Κυριακή στο γήπεδό μας. Έτσι βγήκαν από την κλήρωση. Σε αυτά τα παιχνίδια παίζουμε μία Κυριακή, την πρώτη αγωνιστική, παίζουμε Κυριακή. Τις δύο άλλες αγωνιστικές τις παίζουμε Τετάρτες. Νομίζω από τη μία πλευρά ότι είναι και πάρα πολύ καλό, διότι δεν θα στερήσουμε και από τον κόσμο τυχόν κάποιες υποχρεώσεις ή κάποια προγράμματα που έχουν κάνει σαν Σαββατοκύριακο. Τους δίνεται λοιπόν η ευκαιρία μόνο την πρώτη αγωνιστική, η οποία είναι και πιο καθοριστική. Όπως ξέρετε ότι η αρχή είναι το ίδιο του παρός, θα πρέπει λοιπόν όλοι την πρώτη αγωνιστική που Θεού θέλω να βλέπω ότι το βολεύει ο καιρός και έτσι θα είναι την Κυριακή, τουλάχιστον αυτές τις δύο τις μέρες. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να είμαστε κοντά στην ομάδα, να συμπαρασταθούμε την ομάδα, γιατί όπως είπανε και οι ποδοσφαιριστές σε μια συνέντευξη που είχαν τις προηγούμενες μέρες, ότι αποτελεί πάντα σε κάθε ομάδα ο κόσμος τη δύναμη του. Και έτσι ακριβώς είναι και σε εμάς. Θεώρησα λοιπόν χρέος να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι η χρονιά μπορεί να ξεκίνησε με άλλα όνειρα, οπωσδήποτε, μπορεί να ξεκίνησε για την απευθείας άνοδο, κανένας δεν το έκρυψε αυτό, κανένας ούτε και μέχρι σήμερα δεν λέει το αντίθετο. Αλλά δυστυχώς στην διαδρομή είχαμε πάρα πολλά εμπόδια από πολλές πλευρές. Τα ξέρετε όλοι, τα ζήσατε, τα είπαμε κατά καιρούς, τα λέμε και τώρα. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ούτε έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αλλά για μένα προσωπικά, μέσα στα εμπόδια, μπορώ να πω ότι το πιο μεγάλο και το πιο εμπόδιο που μας νίκησε ήταν η απώλεια αυτής εδώ της, του νοτίου πετάλου, όπως το χαρακτηρίζουν και όπως το λένε, διότι τα τελευταία δύο χρόνια ήταν η δύναμή μας. Δυστυχώς κάποιοι δεν το καταλάβουν. Νομίζουν ότι αυτό που κάνουμε και αυτό που γίνεται, γίνεται για οικονομική πλευρά, να το πω έτσι. Μα υπάρχει και το άλλο το πετάλο. Και το οποίο είναι άδειο σε όλα τα παιχνίδια, το βλέπετε. Δεν μπορούν λοιπόν να καταλάβουν ότι εδώ, σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε σήμερα από πάνω, είναι η δύναμη του κόσμου, η δύναμη του Πασαραϊκού. Δυστυχώς αυτό μας έχει στοιχήσει και μέσα στα άλλα προβλήματα που είχαμε, δεν θα πω ότι είναι το μοναδικό, ήταν και το κακό ξεκίνημα, η αλλαγή, θα έλεγα, νοοτροπίας με τον προπονητή που είχαμε. Αλλά αυτά δεν τα είχαμε προγραμματίσει έτσι, αλλά μας βγήκαν στην, ξέρετε πολύ καλά, στη διάρκεια. Γιατί άλλος προπονητής επιλέχθη και άλλος ήρθε. Να μην τα πω γιατί τα έχω πει πολλές φορές και τα ξέρετε, τα γνωρίζετε καλύτερα. Εκείνο που μένει όμως τώρα, μια και δεν έχουμε αυτό το κομμάτι που είναι η ψυχή μας, θα πρέπει τα υπόλοιπα σημεία του γηπέδου για μένα να μην μπορούμε να ρίξουμε την καρφίτσα. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά δεν έχει γίνει καμία. Θα πρέπει το γήπεδο να θυμίζει όπως είχε γίνει με τη Φιέστα. Θυμάστε πολύ καλά. Εκεί είχαμε πολύ περισσότερο κόσμο από το επιτρεπόμενο. Μιλάω ότι πρέπει να είχαμε στον αριθμό πάνω από 12-13.000 για εκείνη την ημέρα. Τώρα δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Μπορούμε να βάλουμε 6.500-7.000 κόσμο στο γήπεδο μας. Επιστεύω ότι για την περίπτωση
περιοχή μας, για την πόλη μας, για οτιδήποτε, εάν δεν μπορούμε να κάνουμε, να γεμίσουμε 3 φορές αυτό το γήπεδο, θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι και κανένας άλλος. Και προσέξτε, το πιο βασικό είναι τώρα ότι όλα τα κριτήρια περνάνε για τη Super League, να το ξέρετε. Είτε είναι ο κόσμος, είτε είναι τα επεισόδια, είτε είναι η συμπεριφορά, τα πάντα όλα αυτή τη στιγμή καταγράφονται. Να το ξέρετε, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Στα κριτήρια των ομάδων. Και αυτό σας το λέω και θα το δείτε σε λίγες μέρες. Μετά από 2-3 εβδομάδες. Ήδη ο Μαζαρακός είναι έτοιμος, γιατί είχε τις υποδομές, είχε τα πάντα από την περσίνη χρονιά. Δεν μπορούν λοιπόν ούτε να βρούνε το παραμικρό ψεγάδι από πλευράς λειτουργίας γηπέδου ή οτιδήποτε, εκτός από το κομμάτι αυτό. Αυτό μας στεναχωρεί όλους, το έχουμε καταγγείλει, το έχουμε πει πολλές φορές, κάναμε τις ενέργειες, εμείς σαν διοίκηση, που δεν έπρεπε ούτε καν να μπερδευτούμε. Γιατί το γήπεδο είναι δημοτικό, το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν έχουμε πραγματικά δει να ξεκινάει αυτό το έργο που πολύ φοβάμαι ότι και αν δεν ξεκινήσει τώρα και τα λεφτά αυτά που βγήκαν να χαθούν, γιατί ξέρετε υπάρχει ένας χρόνος που νομίζω ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν ανατεθεί τα έργα και δεν βλέπω από πλευράς Δήμου να γίνει τίποτα. Αυτό το λέω με μεγάλη λύπη, αλλά είμαι αναγκασμένος να ενημερώσω.